εφευρέθηκαν. Υπήρχε το επάγγελμα να ακονίζεις τις λάμες από τα ξηραφάκια. Υπήρχε το επάγγελμα του πεταλωτή στα παπούτσια, να βάζουν πέταλα στα παπούτσια. Οι Αθηναίοι προσπάθησαν να προσαρμοστούν. Προσαρμόστηκαν με ένα βίαιο τρόπο. Αυτή η προσαρμογή φάνηκε και στην αλλαγή των συνηθιών που είχανε όταν κάνανε μία επίσκεψη. Δεν πάψαν να είναι κοινωνικοί άνθρωποι και πηγαίναν στα σπίτια των φίλων τους και δεν πηγαίναν με άδεια χέρια, μόνο που τώρα δεν είχαν να πάνε τα συνηθισμένα δώρα που πηγαίναν προπολεμικά. Τώρα για να πάνε μία επίσκεψη αγοράζαν 50 φουντούκια, 50 αμύγδαλα, παστές σαρδέλες και αυτά ήταν τα δώρα των επισκέψεων που πηγαίνανε στα σπίτια. Αυτά δε τα δώρα μπορούσαν να τα αγοράσουν από οπουδήποτε. Ένα μαγαζί με ηλεκτρικά είδη μπορούσε δίπλα να έχει ωραία συσκευασμένες παστές σαρδέλες και να λέει εδώ οι καλές σαρδέλες για να τις κάνετε δώρο, κυρίως τα Χριστούγεννα, ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Αν κάποιος κατέβαινε τη Βασιλή Σοφία την εποχή της κατοχής, στα γνωστά λουλουδάδικα, έβλεπε ανάμεσα στα λουλούδια ντομάτες, φασολάκια, μελιτζάνες, κρεμμύδια. Ο καθένας δηλαδή πουλούσε ό,τι μπορούσε να βρει. Αν κάποιος πήγαινε σε ένα δικηγορικό γραφείο για μια υπόθεσή του, μπορεί δίπλα από το δικηγόρο να υπήρχε και ένα μπουκάλι λάδι και να έλεγε «πωλείτε». Στο κέντρο της Αθήνας γέμισε από μικροπολιτές, οι οποίοι πουλάγανε ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς. Από μαγειρευτά φαγητά αμφιβόλου ποιότητας μέχρι κακής ποιότητας σαπούνι. Μάλιστα την περίοδο της κατοχής στην Αθήνα ήρθαν τα χάρτινα μαντήλια, τα χαρτομάνδυλα. Και οι Αθηναίοι τα κοίταγαν με μεγάλη περιέργεια γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν πώς ένας άνθρωπος μπορεί να σκουπιστεί με ένα μαντήλι που είναι χάρτινο. Το κρύο ήταν άλλο ένα καθημερινό βασανιστήριο για τους Αθηναίους. Στον πολύ βαρύ χειμώνα 41-42, οι άστεγοι της Αθήνας, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άστεγοι, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το κρύο. Ένα μέρος με το οποίο κάπως μπορούσαν να ζεσταθούν ήταν στην πλατεία της Ομόνοιας, υπήρχαν σχάρες όπου έβγαινε ο ζεστός αέρας από τον ηλεκτρικό. Και με ό,τι μπορούσαν να σκεπαστούν, καθόντουσαν πάνω στις χάρες για να μπορέσουν να βγάλουν την παγωμένη νύχτα. Βέβαια, το πρωί οι νεκροί ήταν πάρα πολλοί, γιατί δεν έφτανε αυτό για να μπορέσουν να ζεσταθούν και από το κρύο και από την πείνα εξασθενημένοι οι οργανισμοί πεθαίνανε. Οι Αθηναίοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις μεταφορές τους παίρνανε διάφορα κασόνια και βάζανε ρόδες από ξύλα πολύ πρόχειρα φτιαγμένες. Τα κασόνια πολλές φορές μπορεί να γράφανε και Γκρίχελαντ, δηλαδή ήταν κασόνια τα οποία τα πετάγανε οι Γερμανοί, τα παίρναν, φτιάχναν αυτοσχέδιες ρόδες και δύο ξύλα για να μπορούν να τα τραβάνε και αν βρίσκανε αγώγη μπορείς να ακούς στους δρόμους της Αθήνας, στην ήσυχη Αθήνα, σαν να τρέχουν τρέχουν πέτρες μεγάλες στους δρόμους, γιατί κάνανε και τρομερό θόρυβο. Είναι γνωστά αυτά τα κασόνια από το μεγάλο θόρυβο που κάνανε στην Αθήνα. Τι γάτα, τι βόδι, τι γαϊδούρι κοκκινιστό. Εξαφανίστηκαν όλα τα τετράποδα από την Αθήνα. Τα γαϊδούρια τα σφάζανε, τα άλογα τα σφάζανε. Δηλώθηκε μάλιστα και κλοπή ελαφιού από τον εθνικό κήπο, το οποίο ελάφι το πήραν φυσικά για να το φάνε. Από το αστυνομικό δελτίο ξέρουμε ότι βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους γαϊδουροκεφαλές και τις πηγαίνανε σε εστιατόρια. Η γυναίκα πιάστηκε σε ταβέρνα η οποία είχε
κάνει κοκκινιστή γάτα με κολοκυθάκια και ήταν έτοιμη να τη σερβίρει στους πελάτες. Σε αυτή την αλλαγή των συνηθιών τους βοήθησαν και οι εφημερίδες, όπου σε ημερήσια βάση δημοσίευαν συνταγές πώς με αυτά τα λίγα που έχετε να μπορέσετε να μαγειρέψετε κάποια πράγματα. Εκείνη την περίοδο δημοσίευε συνταγές ο γνωστός Τσελεμεντές στην Καθημερινή. Τα κοτέτσια όμως απαιτούσαν και ωράρια να τα φυλάς, γιατί κάποιος πιο πεινασμένος μπορεί να έμπαινε και να σου έπαιρνε το κοτέτσι. Κάποιοι άλλοι περιμέναν τις πρώτες βροχές, μπας και βρούνε σαλιγκάρια να φάνε. Αλλά πόσα σαλιγκάρια να βγούνε και πώς είχαν αυτή την ιδέα, πάρα πολύ. Τους έσωσε στην κατοχή τα χόρτα, το κρασί, η σταφίδα και μπόρεσαν, πέραν κάποιες βασικές θερμίδες και μπόρεσαν να επιβιώσουν. Οι εφημερίδες από την πρώτη μέρα της κατοχής δημοσιεύουν αγγελίες για αυτοκτονίες ή απόπειρες αυτοκτονιών απελπισμένων ανθρώπων που είχαν φτάσει στα όρια τους, Αθηναίων. Επίσης πληθαίνει πάρα πολύ και το φαινόμενο της έκθεσης των βρεφών. Πολλοί γονείς στην απελπισία τους επάνω, επειδή δεν μπορούσαν να ταΐσουν τα παιδιά τους, με το που τα γεννάγανε, τα αφήναν έξω από τα ορφανοτροφεία και τα νοσοκομεία. Οι Γερμανοί και η κατοχική κυβέρνηση απέλυσε πάρα πολλούς δημόσιους υπαλλήλους χωρίς καν αποζημίωση. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στο δρόμο, οι μισθοί δεν αντιστοιχούσαν στην αύξηση των τιμών των προϊόντων.